το θα επαναφέρει για τον Κονταξάκη. Ωραίο το κατέβασμα. Και παλιά στην πλάτη της άμυνας, καλή ευκαιρία και το 1-0, το 0-1 προτιμάται με τον Μεσαρχάκη, ο οποίος δίνει προβάδισμα στην ομάδα του Ποστόνα Σκαλαριών. Πολύ καλή παλιά που έγινε στην ανάμεσα, θα λέγαμε, στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο και το δεξιό μπακ. Ο Μεσαρχάκης είναι αυτός ο οποίος στο 5ο λεπτό ανοίγει το σκορ για τους φιλοξενούμενους, στέλνοντας την μπάλα στο αριστερό γάμα του Καλοριζικάκη, ο οποίος δείχνει να έχει πρόβλημα και είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Η πίεση έφερε καρπούς με το κεφάλι ο Βεστάκης για τον Ταταράκη. Ταταράκης την πάει την μπάλα ωραία, θα τη φέρει στο δεξί. Βεστάκης και ισοφάριση. Στο 22 ισοφαρίζει η ομάδα του Ίνκα με τον πρώτο σκόρερ της, τον Λευτέρη Βεστάκης. Αυτή την σέντρα από τον Σφάκιο Τάκη. Έκανε πολύ ωραία κίνηση ο Ταταράκης, ο οποίος έφερε την μπάλα από το αριστερό στο δεξί. Ουσιαστικά την έστρωσε στο Βεστάκη, ο οποίος με τη μία σούταρε και νίκησε τον Βροντάκη. 1-1. Έχουμε την ισοφάριση λοιπόν. Στο 21. Δεξιά είναι ο Σφάκιο Τάκης, πέρα καταλήγει στο Ταταράκη. Και από εκεί στο Βεστάκη. Ωραία μπάλα Βεστάκης, μέσα στην καλή περιοχή. Ευκαιρία για το 2-1 και το πραγματοποιεί ο Βεστάκης. Εξαιρετική ενέργεια στο 35ο λεπτό. Για μία ακόμη φορά μπάλα γύρισε χαμηλά. Η κάθετη μπαλιά, πάρα πολύ καλή κάθετη μπαλιά για τον Βεστάκη, ο οποίος θα λέγαμε έφυγε πολύ γρήγορα και από μια θέση που σπάνια αστοχή. Νικάει για δεύτερη φορά το Βροντάκη και κάνει το Ίνκα από στο ένα συγκαταριών 2-1 στο 35. Επιταχύνει ο Περδικάκης, μπαίνει μέσα στην καλή περιοχή, κόβεται τελευταία στιγμή, αλλά μπάλα στον Τσίτα στρώνει για τον Ταταράκη. Ταταράκη ψάχνει χώρο για το σουτ, μπάλα στο αριστερό, μπαλιά για τον Βεστάκη, είναι καλή, Βεστάκη σε ευκαιρία, γκολ. 3-1 στο 70 για το Ίνκα. Με τον Βεστάκη να κάνει χατρίκ και όλους να πηγαίνουν στον πάγκο να πανηγυρίζουν. Εξαιρετική, μία ακόμη εξαιρετική ενέργεια από τον Ταταράκη, ο οποίος έκανε πολύ ωραία πάσα στο Βεστάκη. Αυτός, είπαμε, όταν βρίσκεται σε εκείνη τη θέση δεν έχει πρόβλημα. Νίκησε τον Βροντάκη για τρίτη φορά στο παιχνίδι. 3-1 λοιπόν στο 70 με τον Βεστάκη να πετυχαίνει και το τρίτο τέρμα. Σημαντικό ότι είναι το πρώτο πρωτάθλημα της ομάδος. Σημαντικό ότι είμαστε μέλη της ομάδας αυτής σε αυτή την επιτυχία. Μια μεγάλη επιτυχία για τα παιδιά, για την ομάδα, για το σύλλογο. Μια νέα ομάδα σε ιστορία, αλλά θεωρώ ότι θα είναι ένα ευχάριστο γεγονός ότι θα προσπαθήσουμε μέσα από τις προσπάθειες που θα κάνουμε στα play-off να καταφέρουμε να συνεχίσουμε τη δουλειά μας και αυτό το πρωτάθλημα που πήραμε να έχει διάρκεια και να του δώσουμε αξία περισσότερο. Σήμερα γιορτάζεται και από αύριο ξεκινάει η δουλειά ουσιαστικά. Θεωρώ ότι από τη Δευτέρα το πρωί ξεκινάμε για τα play-off, να είμαστε ανταγωνιστικοί, γιατί είναι τέσσερις σπουδαίες ομάδες που θεωρώ ότι συγχαρητήρια και σε αυτές τις ομάδες. Θα είναι ένα πρωτάθλημα πολύ ιδιαίτερο και θέλω να το χαρούμε και να είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί. Πολύ μεγάλη χαρά, τεράστια προσπάθεια από την ομάδα όλη, από τους ανθρώπους εδώ του συλλόγου. Πιστεύω κάναμε ένα πολύ καλό πρωτάθλημα. Είμαστε μια πιο σταθερή ομάδα. Συγχαρητήρια σε όλους και τους ποδοσφαιριστές και τη διοίκηση. Πιστεύω αυτό το πρωτάθλημα ανήκει σε όλους. Στη διοίκηση, στους ποδοσφαιριστές και σε όλους. Σε όλους τους συντελεστές που μας φέρνουν ως εδώ. Συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες. Πρωταθλήτρια για πρώτη φορά στην ιστορία μας. Συνεχίζουμε, έχουμε μια δύσκολη συνέχεια. Προχωράμε. Πόσο δύσκολο θα είναι για εσάς τους ποδοσφαιριστές που είστε ερασιτέχνες, έτσι παίζετε σε μια ερασιτεχνική ομάδα, έχετε τις δουλειές σας κτλ. Να μπείτε σε μια διαδικασία προετοιμασίας εν ώψη ενός μίνι πρωταθλήματος μπαράζ το οποίο ξεκινάει μέσα Μαΐου. Σίγουρα είναι πολύ δύσκολο, αλλά πιστεύω θα τα καταφέρουμε. Θα δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό και θα το προσπαθήσουμε πολύ. Από τη στιγμή που η ομάδα κατάφερε και πήρε το πρωτάθλημα και τώρα έχουμε και τα παιχνίδια μπαράζ που θα μπορέσουμε να διεκδικήσουμε την άνοδο. Η πρώτη στόχη της ομάδας ήταν να προσπαθήσουμε να πάρουμε το πρωτάθλημα. Στην πορεία ήμασταν λίγο πίσω. Στο τέλος μας πίστεψε και η διοίκηση, το πιστέψαμε και εμείς οι ίδιοι και καταφέραμε στο τέλος να είμαστε η καλύτερη ομάδα, η πιο φορμαρισμένη. Και με τα παιχνίδια που κερδίσαμε, καταφέραμε και κόψαμε πρώτη το νήμα. Από εκεί και πέρα, πιστεύω ότι θα τα δώσουμε όλα στα μπαράζ, ώστε όλη την προσπάθεια που κάναμε και να ξαναγυρίσουμε όλοι σε κατηγορίες. Άρα είναι πολλά τα παιδιά που παίζανε σε υψηλές κατηγορίες. Όλοι προσπαθήσαμε και βάλαμε το χεράκι μας ή μάλλον τα ποδαράκια μας και πιο πολύ φάνηκε όταν κάναμε αλλαγή με τον κύριο Γιάννη, τον προπονητή εννοώ.
και όλα πήγαν ρολόι. Μας έβαλε σε ένα ίσιο δρόμο και όπως βλέπετε τα καταφέραμε όλα τα παιδιά. Αν ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να μας δώσει απαντήσεις για αυτό που θα επακολουθείς στα μπαράζεις εσύ με την φοβερή εμπειρία που έχεις εννοείται τόσα χρόνια σε εθνικές κατηγορίες κτλ. Πόσο δύσκολη θα είναι αυτή η διαδικασία και τι πρέπει να κάνει το ΙΝΚΑ για να είναι μία από τις δύο ομάδες που θα πάρει την άνοδο στη ΓΑΜΑ Εθνική. Σίγουρα σεβόμαστε όλες τις ομάδες και τις τρεις ομάδες που θα παίξουμε. Σίγουρα έχουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας και σίγουρα θα πάμε εκεί να κερδίσουμε ειδικά το πρώτο μάτς που είναι στην έδρα μας. Να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε ό,τι καλύτερο. Ξέρουμε τις ομάδες και τις τρεις που θα παίξουμε. Έχουμε μιλήσει με τον κύριο Γιάννη πάνω κάτω τι ομάδες είναι. Και ας αφήσουμε αυτή τη βδομάδα ξεκούραση γιατί το δικαιόμαστε. Και από την πάνω βδομάδα ξεκινάμε για τα μπαράζ. Σίγουρα είναι καταρχήν είναι πολύ σημαντική που έχουμε κάνει από την αρχή της χρονιάς. Έχουμε προσπαθήσει πάρα πολύ. Η ομάδα δούλευε από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας σε επαγγελματικούς ρυθμούς. Μέχρι και την τελευταία όμως, παρότι είχαμε βρει το ρυθμό μας, δηλαδή μέχρι μετά τον Ιανουάριο, δεν το βάλαμε κάτω, δουλεύαμε πιο σκληρά και θεωρώ ότι είμαστε μια ομάδα και με βάθος και με πολύ ποιότητα, σημαντικά στοιχεία. Ικανότητα, συγγνώμη, ναι. Για να προχωρήσουμε και στα μπαράζ και να διεκδικήσουμε την άνοδο στη ΓΑΜΑ Εθνική. Σίγουρα είναι καταρχήν είναι πολύ σημαντική που έχουμε κάνει από την αρχή της χρονιάς. Έχουμε προσπαθήσει πάρα πολύ. Η ομάδα δούλευε από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας σε επαγγελματικούς ρυθμούς. Μέχρι και την τελευταία όμως, παρότι είχαμε βρει το ρυθμό μας, δηλαδή μέχρι μετά τον Ιανουάριο, δεν το βάλαμε κάτω, δουλεύαμε πιο σκληρά. Και θεωρώ ότι είμαστε μια ομάδα και με βάθος και με πολύ ποιότητα, δηλαδή. Σημαντικά στοιχεία. Ικανότητα, συγγνώμη, ναι. Για να προχωρήσουμε και στα μπαράζ και να διεκδικήσουμε την άνοδο στη ΓΑΜΑ Εθνική. Το ΙΝΚΑ είναι πρωτοεμφανιζόμενο στη διαδικασία, αλλά έχει παίκτες όπως εσύ, όπως ο Γωνιωτάκης, που έχετε φάει με το κουτάλι στις εθνικές κατηγορίες. Οπότε αυτή η εμπειρία θα είναι και πολύτιμη για την ομάδα. Σίγουρα είναι πολύτιμα. Όλα τα παιδιά που έχουν παίξει παραπάνω. Δεν είναι λίγα, δεν είναι ούτε εγώ ούτε ο Γωνιωτάκης μόνο. Είναι. Καταφωνή. Είμαστε πάνω από το ίμιση παίκτες. Προσπαθήσαν πάρα πολλοί άνθρωποι, ο καθένας από τη δική του θέση, από το δικό του πόστο, από το δικό του μετερίζει, το αποτέλεσμα εννοείται ότι μας δικαιώνει. Εδώ έχω δύο χρόνια μέσα μου κάτι που θέλω τώρα να το βγάλω. Αποκαλύψεις. Ίσως είναι μια δεν το πω πικρία, αλλά πολλοί μου λέγανε τόσο καιρό και ποιοι είσαστε, τι εκπροσωπείτε. Θέλω να πω εδώ ότι εκπροσωπούμε το ΙΝΚΑ. Το ΙΝΚΑ είναι ιδέα, το ΙΝΚΑ δεν είναι εμπορική επιχείρηση μόνο. Το ΙΝΚΑ είναι η ιδέα του όλοι μαζί μπορούμε. Είναι η ιδέα του όταν είναι πολύ Δαβίδ μαζί θα νικήσουν τον Γολιάθ. Σημαίνει αλληλεγγύη, σημαίνει πάρα πολλά το ΙΝΚΑ. Είναι ιδέα. Κύριοι, εκπροσωπούμε αυτή την ιδέα και πιστεύουμε ότι θα την εκπροσωπήσουμε και ακόμα πιο αντάξια και είμαστε περήφανοι για αυτό που κάνουμε. Πρόεδρος της Σκανίων, του οποίου και ήταν και Σκανίων, προσέφερε και τη μετάδοση στην νέα τηλεόραση. Να μας πει και αυτό ένα σχόλιο. Έχουμε νέο πρωταθλητή. Το κάνουμε λίγο στα Champions League, δηλαδή κάθε χρόνο καινούριο πρωταθλητή. Αυτό είναι υγεία. Σημαίνει ότι οι αγώνες παίζονται μέσα στο γήπεδο. Ο καλύτερος και ο πιο οργανωμένος παίρνει και το πρωτάθλημα. Φέτο λοιπόν το ΙΝΚΑ έβγαλε αυτή τη μεγάλη νίκη, αυτή τη μεγάλη επιτυχία. Εμείς του ευχόμαστε τα πιο θερμά μας συγχαρτήρια. Και βεβαίως καλή επιτυχία στα επόμενα βήματα. Μπορεί το ΙΝΚΑ στα μπαράζ? Για μένα μπορεί. Για μένα μπορεί. Φέτο είναι και η χρονιά ευνοϊκή γιατί ανεβαίνουν δύο από την Κρήτη. Ως εκ τούτου είναι εφικτό να έχουμε και μια ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική του χρόνου. Ως και τη ΓΑΜΑ Εθνική, το ΙΝΚΑ πρωταγωνιστή. Είμαστε πια. Σε όλους.